χρησιμοποιήσατε, είναι μια κυριακή διατριβή, αν θυμάμαι καλά, μια κυρία του Εθνικού Μετσού Πολυτεχνείου. Επειδή είχε τύχει στο παρελθόν να διαβάζω τη συγκεκριμένη μελέτη, αν θυμάμαι καλά, στα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, τα συμπεράσματα μάλλον της μελέτης αυτής, ήταν ότι η βιομάζα που υπάρχει στα γραβενά, η οποία προέρχεται από, από δασικά προϊόντα, είναι αρκετή για να καλύψει τα δημόσια κτίρια του νομού. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σημαντική παράμετρος σε αυτή την, σε αυτά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διατριβής ήταν ότι εξαιρούσε τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων όλων των χωριών. Στη συγκεκριμένη μελέτη τη δικιά σας λάβατε υπόψη κατά 20, αν θυμάμαι καλά, 20.000 τόνους η δασική βιομάζα που αναφέρατε. Εξαιρέσατε τις ατομικές ανάγκες όλων των οικισμών των χωριών ως γνωστών. Καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης με τον τόπο. Θα σας απαντήσω. Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφερόταν μόνο σε δασική βιομάζα. Όπως πολύ σωστά είπατε. Και εννοείται ότι μόνο η δασική βιομάζα δεν μπορεί να καλύψει τα ρεβενά. Γιατί λόγω ότι έχει και δικαιώματα έχουν στα χωριά οι κάτοικοι, όπως είπατε, και είναι και ανταγωνιστική χρήση, γιατί έμποροι πουλάνε τα καψόξο και μπορούν να βρουν καλύτερη τιμή πώλησης. Εμείς μελετήσαμε όλες τις πτυχιακές βιομάζες. Όπως είδατε, είναι πολλαπλάσιες. Έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι, καλύψαμε και τον δεδομένο. Γιατί είπαμε ότι από τα 20.000 τόνους, εμείς μπορεί να λάβουμε μόνο 5.000. Όμως έχουμε άλλες 5 πτυχιακές βιομάζες. Συν αλφα, η οποία βέβαια είναι εντελώς συμπληρωματική, έτσι, εντελώς συμπληρωματική, συν ξηρό λιγνίτη, δηλαδή εμείς θα πιέμε όλες τις πηγές της ομάδας, όχι μόνο τη δασική. Ακριβώς ο προβληματισμός ο δικός μου είναι μόνο στο θέμα της θεωρίας και της πράξης, δηλαδή άλλο το θεωρητικό κομμάτι που λέμε ότι υπολογίζουμε ότι έχουμε αυτούς τους τόνους από τη δασική βιομάζα. Άρα λοιπόν το 20, επειδή από εσάς υπερτονίστηκε ότι υπάρχει κάλυψη σε μεγάλο βαθμό βιομάζα στην περιοχή μας και όλα τα χρήματα θα μείνουν στην περιοχή μας, γι' αυτό το αναφέρω ως προβληματισμό, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά τα νούμερα που βάλατε ως προς τη δασική βιομάζα που προέρχεται από τα γραβενά. Και το δεύτερο, με πρόλαβε ο κ. Σταλίδης, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι θέμα μόνο ανταγωνισμού στα υπολείμματα των καλλιεργειών. Τα υπολείμματα των καλλιεργειών, όπως γνωρίζετε, είναι μια σημαντική πηγή της διατροφής των ζώων μας, είναι μια κλειστή οικονομία στην περιοχή μας, εξάγουμε βέβαια και σε άλλους νομούς άχυρα και άλλα υποπροϊόντα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, άρα δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα τεράστιας σημασίας για το πρωτογενή τομέα που, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, στα γραβενά, η κτηνοτροφία είναι από τους σημαντικότερους τομείς οικονομίας που συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του νομού μας. Άρα λοιπόν εδώ δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Εάν θα πάμε αν προκαλέσουμε εμείς τον ανταγωνισμό, θα δημιουργήσουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και δεν θα είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω. Άρα λοιπόν στο θέμα της κάλυψης από τον νομό μας και μόνο όλες και των τριών μορφών που είπατε, νομίζω στις δύο μορφές, τα δασική ξυλία και υπολείμματα καλλιεργειών, θεωρώ ότι δεν είναι το μεγέθη όπως το αναφέρετε. Αναφέρετε συνολικά μεγέθη. Βέβαια δεν αναφέρουμε το νόμο στο παρελθόν, το τέφος που προλαβώσαμε. Μέχρι στο τέφος εννοείται ότι γράφουμε ότι δεν είναι όλα διαθέσιμα, εννοείται το γράφουμε αυτό. Και λόγω των παιδιών που είπατε, θα το αναφέρουμε και. Αν μου επιτρέπετε, ο όρος ανταγωνιστικός δεν είναι ο δόκιμος στην περίπτωσή μας. Όπως είπε και ο κ. Σκούρας προηγουμένως, θα ήταν π.χ. προτιμότερο το ξύλο πρώτα να μεταποιηθεί σε κάτι άλλο και το υπόλοιπο της κατεργασίας να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα. Έτσι, να υπάρχουν δηλαδή παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες θα συνεργάζονται για ένα τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, να πούμε κάτι ότι από τα νούμερα τα οποία έχουν δει, τα οποία έχουν πάρει από τις υπηρεσίες του Δήμου, προκύπτει ένα υπόλοιμα παραδείγματι υλοτομιών το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Βιβλιογραφικά, το υπόλοιμα από την υλοτομία είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο, το οποίο όμως αφήνεται μέσα στο δάσος. Ακόμη λοιπόν μία πηγή, η οποία δεν αναφέρεται μέσα, πηγή πρώτης ύλης για το σύστημα τηλεθέρμανσης, υπάρχει.
Αναφορικά με, με τις ζωοτροφές. Οι ζωοτροφές οι οποίες παράγονται στον ομό είναι γύρω στις 60.000 τόνοι. Αν θυμάμαι καλά, 62.000 τόνοι. Από τις ποσότητες αυτές χρησιμοποιούμε ή αναφέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα γύρω στις 30.000. Όσο είναι και λιγότερο, ναι, το μέγιστο. Όσο εκτιμήθηκε ότι είναι το περισσεβάρον, αν θέλετε, το οποίο θα εξαρτηθεί, όπως είπατε, σε άλλους νομούς. Υπάρχει δηλαδή όχι ανταγωνισμός στην όλη υπόθεση των καυσίμων της περιοχής, πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση των καυσίμων της περιοχής. Ευχαριστώ.